Σας καλησπέριζω και σας καλωσορίζω στο επιμελητήριο για να ανακοινώσουμε τη συνέχεια της 33ης έκθεσης, την πρώτη πολυκαλλική έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα πω πάρα πολλά γιατί τα είπε όλα ο Πρόεδρος πριν. Τον ευχαριστούμε και προσωπικά τον ίδιο αλλά και το επιμελητήριο που μας στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για μας είναι ένα στοίχημα φέτος, μιας και όλα γίνανε λίγο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήδη έχουν επιχειρηματίες δηλώσει το ενδιαφέρον τους. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως περισσότερο από όλα είναι το εξής, ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο συνέδριο μέσα στην έκθεση και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι ίδιοι οι πελάτες που θα έρθουν και ακόμα και οι επιχειρηματίες που δεν θα πάρουν μέρος θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις οικονομικές εξελίξεις και για την αγορά γενικότερα στην περιοχή μας αλλά και σε την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να μπορούν να κάνουν τα σωστά βήματα για την επόμενη μέρα. Ένα ακόμα που θα ήθελα να πω είναι ότι έχοντας το συνέδριο, το οποίο γράφει κιόλας, το έχουμε γράψει ότι είναι τουρισμός, πολιτισμός και τοπικά προϊόντα, νομίζω ότι η επιχειρηματικότητα έρχεται μέσα από τον πολιτισμό μας και την παιδεία μας. Έτσι λοιπόν το τρίπτυχο τουρισμός, πολιτισμός και τοπικά προϊόντα κάνει αναφορά σε αυτά γιατί αυτή είναι και η ιστορία όλη της επιχειρηματικότητας. Πρέπει να τονώσουμε την αγορά της Δυτικής Μακεδονίας βγαίνοντας έξω από τα σύνορά της. Επειδή ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με την έκθεση, η απόφαση που πήραμε όλοι για να αλλάξει η ημερομηνία της έκθεσης, γιατί όπως είπαμε και πριν είναι η συνέχεια της 33ης, έγινε μετά πάρα πολλές συζητήσεις. Θα ήθελα να ζητήσω ίσως και συγγνώμη από κάποιους που μπορεί να παρεξηγηθήκαμε, αλλά και να ζητήσω και τη βοήθειά τους να μας στηρίξουν, γιατί η αλλαγή της ημερομηνίας έγινε για ευνόητους λόγους. Το Σεπτέμβριο, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε πολύ κοντά και πρώτη έκθεση της ΔΕΘ. Πάρα πολλοί επιχειρηματίες που μιλούσαν μαζί τους δεν είχαν τη διάθεση να έρθουν γιατί δεν μπορούσαν να τρέξουν σε δύο εκθέσεις ταυτόχρονα. Δεν υπήρχαν οι χρόνοι. Όπως επίσης καταλαβαίνετε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος γενικότερα για τους επιχειρηματίες. Ξεκινάνε σχολεία, αρχίζουν τα κρύα στην Κοζάνη, πάντα είχαμε προβλήματα με τον καιρό. Θεωρήσαμε λοιπόν και πήραμε μια κοινή απόφαση όλοι μαζί ότι η καλύτερη περίοδος είναι το Μάιο. Δεν θα πω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Περιφέρεια και τον Δήμο που έχουμε τη στήριξή τους σε αυτή την έκθεση. Θέλω να καλέσω όλους τους επιχειρηματίες για κάτι καινούριο που θα γίνει αυτή τη φορά. Θα πρέπει αυτό το στοίχημα να το κερδίσουμε και μπορούμε να το κερδίσουμε γιατί το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι η Δυτική Μακεδονία πάντα πρωτοπορούσε είτε σε εκθέσεις είτε σε εκδηλώσεις που έκανε. Σας καλώ όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας.